Είμαστε έτοιμοι. Φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε μια ολοκένουργια, φρέσκια, καραντινάτη, τρίλεπτη τρίτη. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης, tattoo artist από τον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Τρίλεπτη τρίτη λοιπόν, μια εκπομπή αφιερωμένη σε τατουατζίδικα θέματα, όπου δίνουμε απαντήσεις στις δικές σας ερωτήσεις. Και συνήθως, μέσα σε 3 λεπτά. Επομένως, αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ, η αισθητική τους και θες να μάθεις περισσότερα πράγματα για αυτά, κάνε εγγραφή στο κανάλι τώρα και μαζί με το καμπανάκι θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Παρεμπιπτόντως, πώς σας φαίνεται το καινούριο στούντιο, ε? Το διακόσμησα λίγο διαφορετικά, έτσι για να μπούμε στο κλίμα των ημερών. Social distancing decor λοιπόν σήμερα. Α, φυσικά και καινούριο λογότυπο, ε? Α, τι πάλε. Όχι, θα είμαι ένα άπραγος. Καταρχάς να σας ζητήσω συγγνώμη, καθώς έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την τελευταία μας εκπομπή, αλλά πραγματικά δεν μου έβγαινε να μιλήσω για τατουάζ όταν τριγύρω μου όλος ο πλανήτης περνούσε δύσκολες φάσεις. Ζούμε στιγμές που στο μέλλον θα γραφτούν σίγουρα στις σελίδες των βιβλίων ιστορία. Εύχομαι βέβαια όλοι να έχετε την υγεία σας πρώτα απ' όλα και να επιστρέψουμε όλοι στην καθημερινότητα και στην κανονικότητα. Όλοι πιστεύω έχουμε επηρεαστεί λίγο ή πολύ από όλη αυτή την κατάσταση. Αλήθεια, εσύ πώς το βιώνεις όλο αυτό το πράγμα? Γράψε μου αν θέλεις εδώ πιο κάτω στα σχόλια. Να, εκεί. Αν πιστεύεις ότι σε έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση σαν άνθρωπο, πώς τη βιώνεις την κατάσταση, πραγματικά θα με ενδιαφέρε να μάθω. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω, ίσως είμαι μόνο εγώ, αλλά αρχίζω, ρε παιδιά, να διακρίνω μερικές ακτίδες αισιοδοξίας. Δεν ξέρω, ίσως βοήθησε και ο καιρός που κάπως έστρωσε τις τελευταίες μέρες. Ίσως να έφτιαξε και λίγο η ψυχολογία που στην τελική είπα από μέσα μου: επιστρέφουμε. Ώρα να βάλουμε τα καλά μας, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε λίγο, να ξεχαστούμε λιγάκι από όλη αυτή την κορονοϊάδα που τρώμε συνέχεια και καθημερινά στη μάπα. Και ας φάμε λίγο, ρε παιδί μου, κάτι πιο φρέσκο, πιο λαχταριστό. Να είμαστε λοιπόν με μια καινούρια, ολοκένουρια, φρέσκια και λαχταριστή τρίλεπτη τρίτη. Και τώρα στο διατάφτα. Την σημερινή ερώτηση μας την στέλνει ο Σπύρος, ο οποίος μας γράφει στο λογαριασμό μου στο Instagram. Χρήστο, γεια σου, εύχομαι να είσαι καλά. Και εσύ, φίλε μου Σπύρο. Είχαμε ραντεβού για τατουάζ, αλλά το αναβάλαμε λόγω της απαγόρευσης. Γνωρίζεις μήπως πότε θα ξανανοίξει το στούντιο και πώς θα λειτουργήσει το όλο θέμα το ραντεβού? Μα και φυσικά, Σπύρο μου. Παρακαλώ πολύ, 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πολύ και φύγαμε. Πολύ καλή ερώτηση, Σπύρο μου. Και θα σου απαντήσω ευθέως, ουσιαστικά και to the point. Δεν ξέρω. Και αυτή, φίλοι μου, ήταν η πιο σύντομη τρίλεπτη τρίτη ever. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση μας έχει πιάσει λίγο απροετοίμαστους, θα έλεγα σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα και τόσο ισοπεδωτικά που έχεις δίκιο. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Όταν λοιπόν με το καλό ανοίξουν ξανά τα καταστήματα και μαζί τους τα tattoo studio, σίγουρα προτεραιότητα θα έχουν όλα τα ραντεβού που ήταν κλεισμένα και αναβλήθηκαν λόγω του κορονοϊού, όπως το δικό σου. Οπωσδήποτε θα ενημερωθούν όλοι οι πελάτες τηλεφωνικά από το studio και θα κλειστούν νέες ημερομηνίες και ώρες για τα ραντεβού. Ιμπρός, ραντεβού εις κλείς? Για να δω. Μάλιστα, για άντρε Μπομπ και από λέει τους μετρητές. Α, κοιτάξτε, θα σας βάλω ραντεβού και τώρα αμέσως. Οι δυο μας θα είμαστε. Πόσο χρονών είσαι? Από εκεί και πέρα, δεν είμαι σε θέση βέβαια να γνωρίζω το νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει για την έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων. Πιστεύω βέβαια ότι όλοι μαζί, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, κέντρα δερματοσφυξίας, θα είμαστε στην ίδια κατηγορία έναρξης. Υποθέτω πάντως πως σε αρχικό στάδιο τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα και οι πελάτες αλλά και οι tattoo artist να φοράν μάσκες προστασίας.
τουλάχιστον για την αρχική περίοδο. Ίσως πάλι αρχικά τα ραντεβού να κλείνονται τηλεφωνικά, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό εντός καταστήματος, ή δεν ξέρω αν θα ισχύει αυτό που ισχύει και στα σούπερ μάρκετ με τόσα άτομα ανά τετραγωνικά μέτρα. Δεν ξέρω καθόλου. Καλό θα είναι πάντως όλοι να προσέχουμε ακόμα και μετά τη λήξη της καραντίνας. Αν κάποιος π.χ. δεν νιώθει καλά ή έχει πυρετό ή βήχα, συνάχη ή οτιδήποτε, καλό είναι να μην επισκεπτεί το tattoo studio εκείνες τις μέρες. Θέλει λίγο common sense, λίγο... Τι είπατε? Λίγο common sense, λίγο κοινή λογική. Α, ναι, βέβαια. Αν και παρεπιπτόντως τα tattoo studio, το ήξερες ότι θεωρούνται από τους πιο καθαρούς χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και αυτό λόγω της καθημερινής απολύμανσης, αλλά και των αυστηρών κανόνων υγιεινής. Ωστόσο, επιμένω ότι πάλι θα πρέπει όλοι να προσέχουμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που ίσως θα σου πρότεινα, Σπύρο μου, σαν συμβουλή, τώρα που βρισκόμαστε ακόμα σε καραντίνα, δεν σχετίζεται καθόλου με τον κορονοϊό. Αυτές τις μέρες που όλοι έχουμε περισσότερο χρόνο στα χέρια μας, ίσως είναι ιδανική στιγμή για να το ρίξουμε λίγο σε τατουαζομελέτη. Ορίστε, Δεσπίνης. Όταν γίνουμε 18 άριδες, μπορούμε να κάνουμε τατουάζ με τη μία. Έτσι δεν είναι, κύριε? Μάλιστα, Δεσποινής. Με φαντάζομαι να φοράω string μαγιό με τατουάζ στην παραλία. Συμμαζευτείτε, Δεσποινής. Να την ψάξουμε λίγο παραπάνω. Να δούμε και να εξοικειωθούμε με τη δουλειά νέων tattoo artist. Να εμπνευστούμε. Να εκπαιδεύσουμε το μάτι μας με εκπληκτικά, ποιοτικά σχέδια τατουάζ που θα δούμε στο διαδίκτυο. Και πού ξέρεις, αυτό όλο ίσως σε βοηθήσει να ξεκουράσεις λίγο το μυαλό σου, να ξεχαστείς από όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε και να ξεφύγεις από τον μονοδιάστατο βομβαρδισμό που καθημερινά δεχόμαστε από τα ΜΜΕ και από τα social media. Ευκαιρία λοιπόν για να αναθεωρήσεις. Ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεμουδιάζουμε σιγά σιγά. Ευκαιρία, θα έλεγα, για ένα γενικευμένο restart. Αυτά για σήμερα. Να σου ευχηθώ υγεία, καλή δύναμη, καλή υπομονή και περιμένω να σας δω όλους στο επόμενο επεισόδιο της Τρίλης της Τρίτης. Μέχρι τότε, να είμαστε όλοι καλά!